Πώς είσαι αγαπητέ μου φίλε, είστε καλά, χαίρομαι που είμαστε πάλι μαζί, χαίρομαι που σε ακούω για άλλη μια φορά, να μου μιλάς με τη σιωπή σου και να μου λες τα βάσανά σου και την αγωνία σου και τις στεναχώρια σου και ας μη σε ακούω και ας υπάρχει ησυχία εδώ που βρίσκομαι με την παρέα μου, με τον Βασίλη Χατζηνικολάου, το μουσικό της εκπομπής, τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι και πάλι μαζί, αλλά τελικά δεν είμαστε μόνο ο Βασίλης, εγώ, οι φίλοι που σηκώνουν τα τηλέφωνα και όσοι βοηθούν. Είμαστε πολύ μεγάλη παρέα και είσαι και εσύ και μου λες πολλά. Και ας μην μιλάμε και ας μην κάνουμε έτσι πολύ φασαρία από την επαφή αυτή. Έρχονται πολλά μηνύματα στην καρδιά μας, γιατί ο πόνος σου μερικές φορές και το δάκρυ σου είναι τόσο μεγάλο και έντονο που ταρακουνά βουνά και συντρίβει και πέτρες και αγγίζει και το Θεό και τη δική μας την καρδιά την συγκινεί αυτός ο πόνος, κατάλαβες, και γι' αυτό κάνουμε και παρέα, γιατί μας ενώνουν τέτοια πραγματάκια, στεναχώριες, βάσανα, δοκιμασίες, διάφορα τέτοια. Και θα μου πεις τώρα από πού, τι θα πεις σήμερα. Ναι, δεν ξέρω τι θα πω και σήμερα ακριβώς, έχω κάτι στο νου μου, έχω κάτι στο νου μου που δεν έχει άμεση σχέση με σένα, αλλά θα το κάνουμε να έχει, γιατί έχει, όλα έχουν σχέση. Σήμερα μου έκανε εντύπωση, διάβαζα αυτές τις μέρες το στιγμιότυπο που ο προφήτης Ηλίας στην Παλαιά Διαθήκη έφυγε από τη γη αυτή, όχι όταν αυτός ήθελε να πεθάνει, αλλά όταν ο Θεός ήθελε να φύγει, αλλά και πάλι δεν πέθανε. Έφυγε αναλαμβανόμενος στους ουρανούς, το θυμάσαι, που τον έχουν εικόνες με ένα πύρινο άρμα, μέσα σε έναν ανεμοστρόβιλο, μέσα σε λάμψη, φωτιά που δεν καίει αλλά τον κάνει να λάμπει περισσότερο, τον προφήτη Ηλία, και έφευγε στους ουρανούς, ενώ και παλιά είχε πει ότι θα ήθελε να πεθάνει, και αυτός κάποια στιγμή είχε σαν και σένα πελαγώσει και απογοητεύτηκε από διάφορα προβλήματα της ζωής του. Φυσικά τα δικά του βάσανα δεν ήταν ακριβώς τα δικά μας, δεν ήταν θέματα τα οικονομικά του, η δουλειά του, η υγεία του, ξέρω, οι σχέσεις με την οικογένειά του, με διάφορα τέτοια. Είχε... Τα βάσανα του προφήτη Ηλία ήταν άλλα. Αλλά είχε και αυτός τα δικά του βάσανα. Τα βάσανα του προφήτη. Έχουν και προφήτες βάσανα. Ήταν στεναχωρημένος που ο κόσμος δεν ήταν κοντά στο Θεό και ήταν όλοι ήταν ειδωλολάτρες. Και σου λέει, έμεινα μόνος μου. Πάρε με Θεό μου, γιατί κανείς δεν ακούει και μόνος μιλάω, εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω. Και του είπε ο Θεός, όχι, δεν θα πεθάνεις τώρα που θες, μην ανησυχείς. Είναι και άλλοι πολλοί που είναι πιστοί. Το λέω γιατί καμιά φορά σε πιάνει αυτό του και λες, Θεέ μου να πεθάνω και βαρέθηκα τη ζωή μου. Φυσικά εσύ το λες επειδή σε έχει πιάσει απελπισία η μαύρη και απογοήτευση από τη ζωή. Αλλιώς το έλεγε ο προφήτης Ηλίας αυτό, το ότι θέλω να πεθάνω. Όχι απελπισμένος, αλλά ποθώντας το Θεό. Και το θέμα είναι, λέει ένας Άγιος, ότι θα πεθάνουμε όταν θέλει ο Θεός, όχι όταν θέλουμε εμείς. Γι' αυτό να τα αφήνουμε τα πράγματα με ηρεμία. Ξέρει ο Θεός το καλύτερο. Αφού ζεις, δόξαζε το Θεό. Αφού ζεις, προσπάθησε να κάνεις το καλύτερο τη ζωή σου. Προσπάθησε, κάνε τον αγώνα σου, συνέχισε, κοίτα μπροστά, σφίξε τα δόντια σου και η ζωή συνεχίζεται. Η ζωή συνεχίζεται. Μην τα χάνεις. Μην τα χάνεις. Να έχεις πίστη. Να έχεις ελπίδα. Συνέχισε τη ζωή σου. Και όταν ήρθε η ώρα να φύγει ο προφήτης Ηλίας, πάλι του είπε ο Θεός ότι ξέρεις κάτι. Και τώρα που ήρθε η ώρα να φύγεις, δεν θα πεθάνεις όπως οι υπόλοιποι, αλλά θα σε πάρω σε ένα φωτεινό άρμα. Τι πράγμα είναι αυτό? Πώς έγινε αυτό? Ένα θαυμαστό φαινόμενο. Δύο άνθρωποι ήταν αυτοί. Ο Ηλίας και ο Ενόχ. Μόνο αυτοί οι δύο δεν πέθαναν όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, αλλά αναλήφθηκαν στον ουρανό. Πού είναι τα σώματά τους, δεν ξέρουμε. Πού βρίσκονται, δεν ξέρουμε. Ένα ξέρουμε, ότι δεν ήταν σε αυτή τη γη όταν πέθαναν. Όταν έφυγαν από τον κόσμο αυτό. Δεν πέθαναν, αναλήφθηκαν. Ήταν λοιπόν αυτή η ώρα που ήρθε του προφήτη Ηλία και ήταν μαθητής του ο προφήτης Ελισσαίος. Είχε ένα μαθητή, τον προφήτη Ελισσαίο, που τον αγαπούσε πολύ. Ήταν αμοιβαία η αγάπη τους. Τον Ελισσαίο τον είχε κάνει μαθητή του όταν έβωσε τα βόδια. Και πήγε εκεί στο χωράφι του την ώρα που έβωσε τα βόδια. Όχι την ώρα προσευχής, ώρα που έβωσε τα βόδια, παρακαλώ, Όπως εσύ τώρα εκεί κάνεις δουλειές και τέτοια και είσαι στο εργαστήριό σου και είσαι στο μαγαζί σου και είσαι στο αυτοκίνητό σου και κάνεις τις καθημερινές σου ασχολίες και σε πιάνει το παράπονο και λες δεν είμαι πνευματικός εγώ, δεν είμαι πνευματική, δεν έχω χρόνο για προσευχή. Γιατί και τώρα τι κάνεις, δηλαδή αμαρτάνεις? Και τώρα δεν είσαι πνευματικός άνθρωπος? Ό,τι και να κάνεις δεν είναι πνευματικό. Τι είναι? Μα λέει δουλεύω και η δουλειά τι είναι, αμαρτία είναι?
Δηλαδή κάνεις κάτι πιο, πώς να το πω έτσι, πιο βρώμικο από το να βόσκεις βόδια όπως έβοσκε ο προφήτης Ελισαίος, κάτι τόσο βρώμικο είναι αυτό? Τι είναι το κακό? Όταν όλα γίνουν με ωραίο τρόπο, με την αίσθηση ότι ο Θεός σε βλέπει, ότι το κάνεις από αγάπη στους αδελφούς σου, ότι το κάνεις με ταπείνωση, είναι όλα πάρα πολύ ωραία. Όλες οι δουλειές, όλα τα θέματα. Πάει λοιπόν εκεί πέρα ο προφήτης Ηλίας, τον βλέπει να βόσκει τα βόδια, τον Ελισαίο, και για να τον καλέσει να τον κάνει προφήτη, τι του κάνει? Βγάζει την κάπα του, τη μιλωτή του όπως λέγεται, και πάει και την ακουμπάει πάνω στην πλάτη του, τη ρίχνει πάνω στον Ελισαίο. Με το που το νιώθει αυτό ο Ελισαίος, μούδιασε το σώμα του και αισθάνθηκε την κλίση του Θεού. Να τον καλεί ο Θεός να του λέει, και του είπε: άστα τώρα αυτά που κάνεις. Αρκετά ασχολήθηκες με τη γη, με τα κοπάδια κτλ. Τώρα σε καλώ για κάτι άλλο. Τι άλλο? Να γίνεις προφήτης μαζί με τον Ηλία. Προφήτης? Πώς? Μη λες πώς και τι και γιατί. Δεν υπάρχει το πώς σε αυτά τα πράγματα. Σε καλεί ο Θεός. Χάρισμα είναι αυτό. Σου δίνει ο Θεός ένα δώρο. Δέξου το. Το δέχομαι. Και πήγε μαζί με τον προφήτη Ηλία. Αυτή η κάπα, ας πούμε, τον συγκίνησε. Η μιλωτή αυτή, θυμηθείτε αυτή τη μιλωτή παρακάτω, γιατί ο άνθρωπος έχει σχέση με την ιστορία που λέμε, και όλοι μας έχουμε σχέση με τέτοια αντικείμενα διάφορα που τα συνδέουμε με τη ζωή μας. Υπάρχουν κάποιοι που όταν δουν, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο λουλούδι τους θυμίζει κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι που όταν δουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή ακούσουν ένα συγκεκριμένο όνομα ή δουν κάτι, ένα συγκεκριμένο μέρος, τους θυμίζει κάτι. Το έχουν συνδέσει με κάτι. Είμαστε πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι. Ένα πλάσμα πολύ ευαίσθητο είμαστε, που με την ηλική έτσι, με την κτήση γύρω μας, δενόμαστε. Δενόμαστε με τα πράγματα αυτού του κόσμου. Αυτό είχε πάθει και ο προφήτης Ελισαίος. Αγάπησε τον δάσκαλό του, έγινε μαθητής του, του Ηλία. Έμαθε από αυτόν να προσεύχεται, να διδάσκει, να κηρύττει, να αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού, να βοηθάει τους ανθρώπους να επιστρέφουν από την ειδωλολατρία, να τους στιγματίζει τα λάθη, να ξυπνούν από την ραθυμία και από την αμαρτία τους. Και είχε ζήλο κι αυτός. Αλλά κάποια στιγμή ήρθε αυτή η ώρα που ο προφήτης Ηλίας έπρεπε να φύγει. Θα φεύγει κι αυτός από τον κόσμο αυτό, και του λέει: τι θες να σου δώσω? Τι θέλω να σου δώσω? Και τότε, όπως ο Κύριος αναλήφθηκε στους ουρανούς, ο Χριστός, και άφησε τους μαθητές του και τους έδωσε το Άγιο Πνεύμα, εδώ ζητούσε ο προφήτης Ηλίας: τι να σου δώσω? Που δεν είχε ο ίδιος να δώσει δικό του, αλλά θα έκανε προσευχή στο Θεό. Και του λέει ο προφήτης Ελισαίος ένα τολμηρό αίτημα. Του λέει: θέλω να μου δώσεις το πνεύμα, το πνεύμα σου διπλό πάνω μου. Αυτό που έχεις εσύ να το έχω εγώ δύο φορές. Ό,τι είσαι να είμαι εγώ εις διπλούν. Δηλαδή, όχι εγωιστικά. Αυτή είναι η διαφορά τώρα εδώ για τα χαρίσματα. Ζητάμε κάτι πράγματα μερικές φορές και δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Είμαστε που ζήτησαν οι μαθητές του Χριστό κάτι και τους λέει κάποια στιγμή: δεν ξέρετε τι ζητάτε. Θέλετε δόξα και τιμή. Δεν ξέρετε όμως τι είναι αυτό που ζητάτε και τι συνεπάγεται. Είναι πόνος αυτό που ζητάτε. Είναι κόπος. Το να ζητάς μεγάλα πράγματα και μεγαλεία, τα ζηλεύεις. Αλλά δεν ξέρεις τι κρύβει αυτό. Τι κόπο για να φτάσεις εκεί. Και τι αίμα πρέπει να φτύσεις. Και πόσο πρέπει να υδρώσεις. Και πόσο πρέπει να ταλαιπωρηθείς. Κοιτάς τις κορυφές και λες τι ωραία, σου γυαλίζει κάτι στη ζωή. Αλλά όσο ανεβαίνεις στην κορυφή, σε βρίσκουν πιο εύκολα οι κεραυνοί. Όταν ανεβείς στην κορυφή, θα δεχτείς πιο πολλούς κεραυνούς από αυτούς που είναι κάτω στην πεδιάδα, ασφαλισμένοι κάπου αλλού. Ιδρύσεις στην κορυφή. Όταν ζητάς μεγάλα χαρίσματα, μην τα ζητάς έτσι εύκολα. Να ξέρεις αυτά τι συνεπάγονται και τι προϋποθέσεις έχουν για να φτάσεις τόσο ψηλά. Πάντως δεν είναι κακό να ζητάς και να θες κάτι μεγάλο στη ζωή σου, απλώς να είσαι και λίγο προσγειωμένος. Δηλαδή να ζητάς κάτι που βλέπεις ότι μπορεί να το αντέξεις, που σου ταιριάζει, που σου πάει, που μπορεί να αναλάβεις και τις ευθύνες αυτού του χαρίσματος. Αλλιώς δεν πειράζει, μείνε στα λίγα, ευχαριστημένος με αυτά που έχεις και αξιοποίησε τα πολύ καλά, αυτά τα λίγα. Κάνε τα τέλεια. Μην φτάσεις πολύ ψηλά, αλλά να πεις ήμουν χαμηλά, αλλά το έκανα καλά αυτό το λίγο που έκανα. Αυτό μπορούσα. Θυμάμαι όταν χειροτονήθηκα, είχα πάει σε ένα μοναστήρι στον Οροπό και ήταν ένας μοναχός, ο οποίος χάρηκε που έγινα διάκονος τότε. Μου λέει: να είσαι άξιος και αυτά, θα προσεύχομαι για σένα. Του λέω: πάτερ μου, έτσι ντρέπομαι που εγώ έγινα και εσείς, ας πούμε, εσείς θα έπρεπε να γίνετε. Έτσι, τόσοι άνθρωποι εδώ πέρα άξιοι και μένετε απλοί μοναχοί, και γίνομαι εγώ τώρα που είμαι τόσο ασήμαντος, και εσείς τόσα χρόνια προσευχή και μένετε μόνο μοναχοί. Και μου λέει: μην νομίζω ότι μένουμε μοναχοί έτσι από ανάγκη.
Και εμάς λέμε μπορεί να μας έχουν προτείνει να γίνουμε κάτι άλλο, διάκονοι κλπ. Αλλά δεν το θέλουμε πάντα. Γιατί, του λέω. Γιατί είναι δύσκολο να αναλάβεις ευθύνες μεγάλες. Πρέπει να το αντέχεις. Αυτό που λέμε να έχεις τα κότσια να το κάνεις αυτό. Δεν είναι για να σου φυλάνε τα χέρια και να λένε «Α, μπράβο, τι είσαι εσύ, σπουδαίος, μεγάλος, α, τιμές και μεγαλεία και προσκυνήματα». Στην Εκκλησία η εξουσία συνεπάγεται διακονία, συνεπάγεται θυσία. Είδες τύπο Κύριος, όποιος είναι πρώτος να είναι τελευταίος. Όποιος είναι δεσπότης να είναι διάκονος όλων. Να πλένει τα πόδια όλων, να σκύβει και να κάνει δουλειές για όλους, να προσπαθεί να υπηρετεί τους άλλους. Αυτός είναι ο πρώτος. Θες να είσαι πρώτος με χαρίσματα, θα είσαι ταπεινός. Αυτό θα πει πρωτιά στην Εκκλησία. Είναι πρωτείο διακονίας, αγάπης, θυσίας. Και του λέω δηλαδή, πάτερ, ναι, δηλαδή μου λέει δεν πειράζει, εγώ αυτό που κάνω, αυτό μπορώ. Δεν μπορώ, λέει, άλλα πράγματα. Δεν θα το άντεχα εγώ αυτό, λέει. Είναι δύσκολο. Παρόλο που έχει αγάπη. Την αγάπη τη βγάζει κι αλλιώς, μου λέει. Κάνω προσευχή. Έτσι λοιπόν και ο προφήτης Ελισσαίος, όταν ζήταγε από τον προφήτη Ηλία να του δώσει διπλάσια τα χαρίσματα που είχε, εις διπλούν, ας πούμε, δύο φορές, δεν εννοούσε ότι ήταν ένας άνθρωπος φαντασμένος, αλλά ήταν ταπεινός τόσο και αγαπούσε τόσο που είχε δίψα να προσφέρει. Αν διψάς να προσφέρεις, ζήτα από το Θεό. Ζήτα από το Θεό χαρίσματα. Και μάλιστα λέει ο Απόστολος, συμβουλεύει, ζηλούτε τα χαρίσματα τα κρίτωνα. Όταν ζητάς, λέει, χάρη από το Θεό, να ζητάς μεγάλα πράγματα. Μην ζητάς μικρά. Μην ζητάς μικρά. Ζήτα μεγάλα. Και το μεγάλο, ξέρεις ποιο είναι, λέει, η αγάπη. Ζήτα από το Θεό να σε μάθει να αγαπάς. Βλέπεις, ας πούμε, κάποιον που έχει μια τιμή, μια εξουσία, ένα κύρος. Σου πας στην εκκλησία και βλέπεις ότι έρχεται ένας δεσπότης. Ή έρχεται ένας αρχιμανδρίτης και έχει μια ειδική θέση, μια συμπεριφορά, οι άλλοι απέναντί του, πάτερ κλπ. Ή στο σεβασμιότατο, χτυπούν καμπάνες. Και λες, πω, πω. Πόσο ψηλά είναι, μην το ζηλεύεις. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Απόστολος αυτό, όταν λέει το μεγαλύτερο χάρισμα δεν είναι αυτό, είναι η αγάπη. Γιατί σου λέει ο Θεός, εμένα, ας πούμε, παπάς έγινες, αγαπάς όμως. Δεσπότης έγινες, ταπεινός έγινες. Εξουσία έχεις, διακονία, ασκείς. Σου φιλούν το χέρι, εσύ φιλάς τα πόδια μου, λέει ο Χριστός. Οι άλλοι στο όνομά σου σηκώνουν και πίνουν με το νερό του στο όνομά σου. Εσύ έχεις το όνομά μου στην καρδιά σου, λέει ο Χριστός. Δεν είναι τα πράγματα δηλαδή έτσι όπως δείχνουν. Γι' αυτό όταν πιάσεις το νόημα, δεν κολλάς σε τέτοιες. Είναι λεπτομέρειες αυτά. Δεν σε πειράζει αν είσαι τελευταίος ή πρώτος. Δεν σε νοιάζει αν είσαι στο τελευταίο κάθισμα ή αν είσαι πρώτη θέση στην Εκκλησία. Δεν σε πειράζει. Γιατί ξέρεις ότι και πίσω-πίσω να πας, η αγάπη του Θεού κατρακυλά και φτάνει παντού και φτάνει και σε βρίσκει όπου και να είσαι. Και έξω από την Εκκλησία, αν δεν χωράς να κάτσεις, θα έρθει όλη η χάρη του Θεού και θα πει μέσα στην καρδιά σου. Το μεγαλύτερο χάρισμα είναι η αγάπη, η ταπείνωση, η καλοσύνη, η θυσία, η απλότητα, η συγκατάβαση στους άλλους. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, υπάρχουν άνθρωποι χαρισματικοί που έχουν χαρίσματα, ας πούμε, διάφορα, αλλά επειδή δεν έχουν ταπείνωση και καλοσύνη και αγάπη, δεν σου τραβάνε το ενδιαφέρον να τους κάνεις παρέα, δεν τους θέλεις. Και υπάρχουν άνθρωποι ταπεινοί, χωρίς πτυχία, χωρίς εξουσία κοσμική, που τους θέλεις φίλους σου, τους αγαπάς. Θες να τους αγκαλιάσεις, θες να τους φιλήσεις. Το ανώτερο χάρισμα. Ζηλούτε τα χαρίσματα τα κρίτωνα. Αυτό λέει ο Απόστολος. Μη ζηλεύεις τέτοια χαρίσματα άλλα, ας πούμε, ασήμαντα. Γι' αυτό μου αρέσει που είσαι τώρα εσύ στο χάρισμά σου εκεί που κάθεσαι, γιατί μου έχεις πει ότι είσαι στο ιερογραφείο και κάθεσαι και ράβεις και σ' ακούω, λέει, πάτερ. Εσένα τώρα ποιος σε ξέρει, κανείς δεν σε ξέρει. Εκεί που είσαι. Γι' αυτό μου αρέσει κάτι μοναστήρια που είναι κάτι πατέρες ασήμαντοι και έχουν το μεγαλύτερο χάρισμα αυτό, της ασημαντότητας. Είναι χάρισμα τελικά σήμερα να μην σε ξέρει κανείς. Είναι ωραίο πράγμα. Και να σε ξέρει ο Θεός, και οι άγγελοι. Γιατί στην ουσία λεγόμαστε μοναχοί, όσοι είναι μοναχοί, και τελικά μοναχοί δεν είναι. Όλος ο κόσμος ξέρει τους μοναχούς. Και υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο που είναι πιο ασήμαντοι και πιο άγνωστοι από μερικούς μοναχούς. Οξύμορο σχήμα. Αυτό το περίεργο σκέφτηκα. Και εσύ τώρα κάθεσαι εκεί στην άκρη και δεν σου δίνει κανείς σημασία και έχεις αυτό το χάρισμα. Αγαπάς τον Θεό, κάνεις τη δουλίτσα σου, δεν σε ξέρει κανείς. Είναι ωραίο αυτό να το αξιοποιήσεις ωραία.
και είπες, Κύριε, δώσ' μου αυτό το χάρισμα να απολαύσω της αφάνειας, της ταπείνωσης, της απλότητας, της αγάπης, να αγαπώ όλο τον κόσμο, να τους συγχωράω όλους και ας μην με αγαπάει κανένας, να προσεύχομαι για όλους και ας μην μου μιλάει κανένας εμένα. Χάρισμα είναι αυτό. Μου λέγε ένας, πόσο θέλω να μιλάω, λέει, όπως μιλάς εσύ, αλλά δεν έχω, λέει, αυτό το χάρισμα. Έχεις, λέει, όμως το χάρισμα της αγάπης. Αγαπάς, του λέω, εμένα που μιλάω και δεν με φθονείς, δεν με ζηλεύεις και με αγαπάς. Μα εννοείται, λέει. Εγώ, λέει, όταν μιλάς, προσεύχομαι για σένα. Αυτός έχει μεγαλύτερο χάρισμα από μένα. Εσύ, δηλαδή, γιατί ακούς. Αγαπάς. Η αγάπη είναι το ανώτερο. Η αγάπη πάει στον παράδεισο. Το χάρισμα όμως του λόγου δεν πάει στον παράδεισο. Το χάρισμα της θαυματουργίας δεν πάει στον παράδεισο. Το χάρισμα της προφητείας δεν πάει στον παράδεισο. Το χάρισμα της προοράσεως, της διοράσεως, όλα τα χαρίσματα δεν πάνε στον παράδεισο. Η αγάπη πάει στον παράδεισο. Τα χαρίσματα από μόνα τους δεν σώζουν. Δεν σώζουν. Ούτε οι πέντε παρθένες σώθηκαν και ας ήταν παρθένες και χάρη το χάρισμα της παρθενίας, ούτε, λέει ο Απόστολος Παύλος, αν έχω γνωρίζω όλα τα μυστήρια, όλες τις γλώσσες των αγγέλων και των ανθρώπων και κάνω θαύματα και έχω απίστευτη πίστη, από μόνα τους αυτά δεν αγαπάς. Και επειδή ο προφήτης Ελισσαίος, λοιπόν, ήθελε να αγαπήσει τον κόσμο και ζητούσε από το Θεό τα εργαλεία για να αγαπήσει, δεν ζητούσε δηλαδή θώρα για να τα πάρει πάνω του. Πρέπει να είσαι πολύ ταπεινός για να πεις αυτή την κουβέντα που είπε ο προφήτης Ελισσαίος. Δώστα μου διπλά, σε παρακαλώ. Και του λέει ο προφήτης Ηλίας, εσκλήρινα στο αιτήστε. Λέει, πω, ζητάς κάτι πολύ, πολύ ζώρικο αυτό που ζητάς, δηλαδή. Λένε οι νέοι, ζώρικο αυτό το πράγμα, δύσκολο αυτό που λες. Ξέρεις τι ζητάς. Να σου δώσω διπλάσιο αυτό που κάνω. Είναι βάρος αυτό. Και λέει, ναι, ζητώ διπλάσιο βάρος γιατί θέλω να προσφέρω. Να θυσιαστώ για τους άλλους. Δηλαδή διπλάσια προσευχή. Διπλάσια δύναμη, διπλάσιο ζήλο, διπλάσιο κόπο, διπλάσιο τι. Πόλεμο, διωγμό. Ναι, όλα αυτά εισδιπλούν. Και φυσικά δεν του τα δώσει ο προφήτης Ηλίας, γιατί δεν είχε μόνος να τα δώσει, ο Θεός του τα δώσει. Ο προφήτης προσευχήθηκε στο Θεό και του ζήτησε σαν χάρη. Και του λέει ο προφήτης Ηλίας, αν με δεις, λέει, να ανεβαίνω στον ουρανό και να αναλαμβάνομαι στον ουρανό, τότε σημαίνει ότι ο Θεός άκουσε την προσευχή σου και θα σου κάνει αυτό το δώρο. Και πραγματικά ήρθε, λέει, η στιγμή που ο Θεός ήθελε, την ώρα που μιλάγανε ο μαθητής και ο δάσκαλος, ο Ηλισσαίος και ο Ηλίας, ξαφνικά αυτό το πύρινο άρμα, το οποίο δεν έκαψε τον Ηλία, απλώς τον έκανε να φωτίζει για να λάμπει περισσότερο. Έτσι ένας ανεμοστρόβιλος τον πήρε, φωτεινός, και ανέβηκε στον ουρανό. Ανέβαινε, ανέβαινε. Και όπως ανέβαινε, του αφήνει του Ελισσαίου. Τι το άφησε? Το έχεις δει στις εικόνες εσύ και το ξέρεις. Το άφησε αυτή την κάπα που φορούσε ο προφήτης Ηλίας. Τη μιλωτή, όπως λέμε. Η μιλωτή του Ηλία. Είναι αυτή η κάπα και την άφησε να πέσει στα χέρια του προφήτη Ελισσαίου. Την πιάνει αυτός, την αγκαλιάζει. Μέσα στα δάκρυα και μέσα στην αγάπη και στον πόθο και το δάσκαλό του που τον έχανε και το κράτησε ως πολύτιμο φυλαχτό. Γιατί αυτή η κάπα του θύμιζε πάρα πολλά. Ήταν η κάπα που του ρίξε ο προφήτης Ηλίας όταν τον έκανε και αυτόν προφήτη, τον Ελισσαίο. Ήταν αυτή που τη φόραγε ο Ηλίας όταν έκανε προσευχή και τη λιγότανε με αυτή. Την άλλη φορά την είχε βάλει στο πρόσωπό του μπροστά στο Θεό που δεν άντυχε να τον δει και προσευχόταν, την έβαλε μπροστά στα μάτια του να μην δει το Θεό της κατευθείαν. Άλλη φορά την έβαλε στον Ιορδάνη και άνοιξε ο ποταμός, λέει, και πέρασαν απέναντι. Τώρα πριν λίγο γίνει αυτό, πριν φύγει ο προφήτης Ηλίας στους ουρανούς. Οπότε αυτή η κάπα, η μιλωτή του Ηλία, για τον Ελισσαίο θα ήταν μεγάλο, έτσι, ενθύμιο. Είναι ωραίο να κρατάς κάτι από ένα πρόσωπο που αγαπάς, να σου αφήνει κάτι. Σου αφήνει, έτσι, ένα αντικείμενο, κάτι δικό του. Άνθρωποι είμαστε, θέλουμε και κάτι τέτοιο. Λέω, άλλος, δώσ' μου, γράψε μου το όνομά σου σε ένα βιβλίο να σε θυμάμαι. Κάνω μια αφιέρωση, ας πούμε. Εγώ όταν βλέπω κανένα παππούλι στο Άγιο Όρος, είχα πάει στη Χίο μια φορά και είχα πάει στη γερόντισσα που ήταν εκεί. Πώς τη λέγανε? Δεν θυμάμαι το όνομά της. Αλλά έχω το βιβλίο που μου είχε δώσει, το βιβλίο του Αγίου Ανθίμου της Χίου. Και αυτή ήταν Μαριά, Μάρθα, δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα. Την αδικό. Μου είχε δώσει το βιβλίο του Αγίου και της λέω: Γράψτε μου, γερότησα, το όνομά σας. Γιατί έλεγα μέσα μου πονηρά και κρυφά: τώρα η γερότησα θα ζήσει άλλα χρόνια όσα επιτρέψει ο Θεός, αλλά μετά θα φύγει. Και εγώ θα λέω ότι την είδα. Και θα χαίρομαι που θα σκέφτομαι ότι είδα, έτσι, αυτή που ήταν μαθήτρια του Αγίου Ανθίμου, ας πούμε. Παράδειγμα σου λέω. Έτσι. Ή ο άλλος είχε πάει, είχα δει ένα στο Άγιο Όρος και μου λέει: Εγώ, μου λέει, είδα τον πατέρα Παΐσιο και μου είπε. Έκανε κρύο, λέει, και έφυγε από το κελί του και θα πήγαινε αλλού. Και έβρεχε κιόλας. Και μου λέει: Θα κρυώσεις. Λέω: Πάτερ, τι να κάνω? Και μου έδωσε, λέει, τη ζακέτα του. Και μου είπε: Κάτσε να σου δώσω τη ζακέτα. Μου βγάζει, λέει, τη ζακέτα του και μου τη φόρεσε.
και μου διασε λίλο το σώμα μου. Και γιατί ζεστάθηκα από τη ζακέτα, αλλά και γιατί ζεστάθηκα από την αγάπη του πατρός Παϊσίου, λέει, και την κράταγα τη ζακέτα τόση χαρά, λέει, μετά. Και όταν πήγα, λέει, σπίτι μου, μετά την έβγαλα και την κρατούσα σαν ενθύμιο. Και τώρα, λέει, που έφυγε από τον κόσμο αυτό, την έχω. Και λέω, αυτή είναι η ζακέτα του πατρός Παϊσίου, μου. Θες να έχεις ένα αντικείμενο από κάποιο πρόσωπο που αγαπάς. Ωραίο είναι αυτό το πράγμα. Να λες, ας πούμε, κράτησα κάτι. Αλλά το κράτησα κάτι από μόνο του δεν λέει και πολλά πράγματα. Να το ξέρεις αυτό, έτσι, το να χαίρεσαι επειδή, ας πούμε, κρατάς ένα αντικείμενο, το κομποσκήνι, ξέρω εγώ, του τάδε. Να, τώρα εδώ που μιλάω, έχω ένα κομποσκήνι ενός γέροντα στο Άγιο Όρος που πήρε από το κελί του. Το είχε χρόνια, ένα χοντρό κομποσκήνι, σαν κάτι ρωσικά, αν έχετε δει, που τα τραβάνε και δεν κόβονται με τίποτα. Χοντρή κόμπη. Και πήγα στο κελί του και του λέω, πάτερ, το αρπάζω, λέω, αυτό το λέω δικό μου τώρα, εντάξει. Έλα, βρε, τι να το κάνεις, αυτό είναι παλιό, αυτό είναι λερωμένο, αυτό είναι αυτά. Είναι του κανόνα μου, λέει, κάνε τον κανόνα μου. Του λέω, πάτερ, το θέλω, αφήστε να το πάρω. Μου το δίνετε? Έλεγα, μακάρι να μου το δώσει. Μου το δώσει. Μετά του πήρα ένα πετραχύλι, το οποίο ήταν κοντό, επειδή με αυτό εξομολογούσε τον κόσμο και το είχε όταν καθόταν στην καρέκλα, και επειδή είναι κοντό, για να μην ακουμπάει στο πάτωμα. Είναι της εξομολόγησης το πετραχύλι, που φτάνει μέχρι τα γόνατα. Και είχε εξομολογήσει πολλούς. Και είχε μπαλώματα από πίσω. Το μισό από πίσω ήταν η φόδρα κυτρινοπή, το άλλο ήταν μουσταρδί, διάφορα τέτοια. Και ήταν από την πολύτη χρήση. Λέω, άσε να σε θυμάμαι, πάτερ. Και πολλές φορές όταν εξομολογώ, φοράω και αυτό. Και λέω, πω, αυτό το έχει ο πάτερ τάδε στο μοναστήρι. Και στη Διονυσία το είχα πάρει αυτό. Αλλά εντάξει, τώρα έχει περάσει καιρός, δεν μπορεί να το. Εντάξει, το έχει ξεχαστεί, πιστεύω. Δεν θα μου το ζητήσει κανείς. Και πήρα και ένα κομποσκήνι και είχα βρει και. Α, και ένας ετοιμαζόταν να τα θεωρούσε για πέταμα, κάτι κιάλια είχαν εκεί πέρα. Πολύ παλιά κιάλια, μισοσκουριασμένα, τι ήταν αυτά. Με τα οποία έβλεπαν, λέει, από το μοναστήρι το καράβι που ερχόταν στο λιμάνι και έβλεπαν τον κόσμο που έφτανε, γιατί μετράγανε πόσοι φτάνουν. Παλιά, λέει, είναι αυτά. Μπορεί να ήταν και 30 χρόνια αυτά κιάλια. Παλιά. Πολύ παλιά. Και τα είχαν, λέει, για πέταμα, γιατί είχαν χαλάσει. Είχαν λερωθεί μπροστά τα τζάμια εκεί στο αυτά, τα κρυσταλάκια, είχαν ξεχαρβάλιασε. Και λέω, πάτε να το πάρω αυτό. Λέει, τι να το κάνεις αυτό. Λέω, το θέλω. Λέω, μου αρέσουν αυτά. Λέω, αυτά είναι πολύ παλιά, λέει. Δεν πειράζει. Και πώς τα κοιτάω τώρα, Χριστή, λέω, μέσα μου. Λέω, μέσα από αυτά τα τζαμάκια, πόσοι άνθρωποι θα κοιτάγανε τους προσκυνητές, τους ευλαβείς που φτάναν στο μοναστήρι. Στον τίμιο πρόδρομο εκεί με στεναχώριες, με βάσανα, με πόθο να παρακαλέσουν για κάτι. Και τα κοιτάω κι εγώ μέσα εκεί και λέω, είδες, τα δικά μου μάτια δεν είναι τόσο καθαρά όπως ήταν αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή, άνθρωπος είσαι, θες και κάτι να έχεις από αυτούς που αγαπάς. Ένα ενθύμιο να σε αφήσουν κάτι. Δεν είναι κακό αυτό. Αλλά, εντάξει, για να προσγειωθούμε κιόλας, το κακό είναι να κολλάς αυτό, σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αν δεν στο δώσουν, να υποφέρεις. Και αν το χάσεις, να λες, πω, τι θα κάνουμε τώρα. Και ήταν του τάδε παππούλι το αντικείμενο. Και τι έγινε, ρε παιδί μου. Και τι έγινε, μα ξέρετε, λέει, εγώ να έχω γνωρίσει αυτόν. Και επειδή το γνώρισες, τι έγινε. Αφού τον γνώρισες, συγγνώμη, αφού τον γνώρισες, ό,τι καλό έχει να σου δώσει, αν το πήρες, μπήκε στην καρδιά σου. Εκεί είναι η μεγάλη σφραγίδα. Εκεί μπήκε το καλό αποτύπωμα. Έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά εγώ είχα αυτό το δικό του το δώρο, το αντικείμενο, το ενθύμιο, το. Θέλω να το θυμάμαι, γιατί το έχασα. Μα κοίταξε, συγγνώμη, ειδωλολάτρης είσαι. Όχι, άμα επιμένεις τόσο πολύ, καταντάει ειδωλολατρία αυτό το πράγμα. Να μην μπορείς χωρίς αυτό. Και το ζούμε αυτό. Η κτήση ως φορέας της χάρης του Θεού είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, βλέπεις, στην Εκκλησία δεν είμαστε μόνο, δεν μιλάμε μόνο για ώρα τα πράγματα, αλλά έχουμε και χειροπιαστά πράγματα. Δηλαδή, θα πάρεις το κερί, θα πάρεις το λιβάνι, θα πάρεις αγιασμό, θα πάρεις βασιλικό, θα πάρεις μια εικόνα που θα σου δώσουν. Τα αντικείμενα είναι σημαντικά, ας πούμε, στη ζωή μας. Μεταγγίζουν και αυτά τη χάρη του Θεού, μας παρακινούν, μας εμπνέουν. Αλλά αυτά δεν είναι μαγικά. Δεν είναι μαγικά πράγματα. Δηλαδή να τα αρπάζεις έτσι μόνο και μόνο επειδή τα πήρα, κάτι έγινε στη ζωή μου. Δεν έγινε τίποτα στη ζωή σου αν τα πάρεις έτσι. Δηλαδή το ότι πήρε ο προφήτης Ελισσαίος τώρα την κάπα του προφήτη Ηλία και τι έγινε. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν πήρε την κάπα. Πήρε το πνεύμα του προφήτη Ηλία πάνω απ' όλα.
Και η ΚΑΠ απλώς ήταν η αισθητοποίηση αυτού του πράγματος. Δηλαδή στο κάνει αισθητό. Να πάρε και αυτό να έχεις. Και την ΚΑΠ να μην του άφηνε ο προφήτης Ελισσίου, ήταν γεμάτος από τη χάρη του Θεού και από την διδασκαλία του προφήτη Ηλία. Αυτό είναι το βασικό. Το λέει ένας Άγιος στις εικόνες που αν έχετε διαβάσει, λέει: αν με ονομάζετε πατέρα σας, να μιμήσετε τα έργα μου. Δεν αρκεί να λες: α, εγώ γνώρισα τον πατέρα Τάδε. Ξέρεις, είχα γνωρίσει τον πατέρα Παΐσιο εγώ. Έχει λοιπόν, και τι έγινε που το γνώρισες? Εγώ ντρέπομαι να το πω αυτό. Το ότι γνώρισα τον πατέρα Παΐσιο, μου είχε πει ένας να γράψω ένα κείμενο για ένα βιβλίο που θα έβγαινε για τον πατέρα Παΐσιο. Λέει: γράψε σε παρακαλώ, αφού τον είδες, ό,τι σου είπε, ό,τι θυμάσαι, γράψε ακριβώς το περιστατικό. Το έγραψα. Και έτσι τελείωνα αυτό το κείμενο. Λέω: και που τον είδα, είναι ντροπή να το λέω συνέχεια ότι τον είδα και να καφιέμαι για αυτόν. Εγώ. Δηλαδή, αυτός έφτισε αίμα για να φτάσει εκεί ψηλά, αυτός κουράστηκε, αγρύπνησε, έκλαψε, προσευχήθηκε, νίστεψε και εγώ επειδή τον γνώρισα, γράφω τώρα και λέω: γνώρισα τον πατέρα Παΐσιο και τι έγινε που τον γνώρισες? Εσύ τι έκανες, είναι το θέμα. Άλλαξε η ζωή σου? Πήρες κάποιο μήνυμα από αυτόν? Είναι φοβερό αυτό να το σκεφτείς. Πώς κολλάς μερικές φορές με ανθρώπους και ζεις μια κρυφή ειδωλολατρεία και ειδωλοποιείς πρόσωπα και όχι το Θεό. Αυτό γίνεται πολλές φορές. Και τα αντικείμενα αυτά. Πόσες φορές τα έχουμε πει, πας στην εκκλησία. Συγγνώμη τώρα που θα σου το πω, εντάξει, εσύ ξέρεις, αλλά εσύ, το εσύ και το εσύ ξέρεις τώρα τη διάκριση που κάνω. Ποιος είναι ο ένας και ποια είναι η άλλη και ποιος είναι ο άλλος. Όταν πας στην εκκλησία, ας πούμε, και ορμάς να πάρεις, ας πούμε, το βασιλικό του σταυρό ή την αρτοκλασία κλπ. Και κολλάς τόσο πολύ σε αυτό. Σε σημείο που να σμπρώχνεις, να υδρώνεις, να νευριάζεις, να βγαίνει μέσα σου μια αγανάκτηση, ένας θυμός. Ποιος θα πάει πρώτος? Και αυτό το πράγμα, αυτή η αιμονή, δείχνει ότι δεν έχεις καταλάβει το νόημα. Και απόδειξη είναι ότι μετά όταν πάρεις, ας πούμε, την ποθητή αρτοκλασία, τον ποθητό άρτο, λες και αυτό το πράγμα από μόνο του θα σε αλλάξει. Πόσους άρτους έχεις φάει και πόσους θα φας, και όμως τα νεύρα σου ακόμα δεν τα έχεις κόψει. Ακόμα δεν ταπεινώθηκες. Γέμισε ζάχαρες και άρτους και έφαγες και έφαγες και πήρες και πήρες και για το σπίτι να πάρω και από εδώ, να πάρω και από εκεί και δώστε μου και άλλα αντίδωρα. Και ναι, από μόνο το αυτό δεν αρκεί. Ούτε το λάδι του ευχελαίου από μόνο του αρκεί. Δεν αρκεί από μόνο του. Δεν είναι μαγεία αυτό. Δηλαδή το κάνεις και γίνεται ασχέτως αν πιστεύεις ή αν δεν πιστεύεις. Ασχέτως αν συμμετέχεις ή δεν συμμετέχεις. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Μου έλεγε ένα παιδί: καταλαβαίνω, οπότε η μάνα μου έχει πάει εκκλησία εσπερινό. Του λέω: πώς το καταλαβαίνεις? Όταν γυρίζει σπίτι, λέει: έχει νεύρα. Αυτό είναι απίστευτο όταν μου το πει. Δηλαδή, καταλαβαίνει ότι η μάνα του πήγε εκκλησία από τα νεύρα που έχει όταν γυρίζει σπίτι. Ναι, είναι προς ντροπή μου, δηλαδή, να λέει μετά πήγα εκκλησία. Και τη λέω: ο γιος της κατάλαβε ότι ήσουν, λέει, στον εσπερινό. Γιατί, λέει, γυρίζει και άρχισε πάλι τον καυγά. Και έφαγε και άρτους η κυρία. Έχει φάγει του άρτους σου, αλλά τα νεύρα, νεύρα. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτό που είπε στην ευχή τη αρτοκλασία ο ιερέα δεν έπιασε σε σένα, γιατί λέει: Κύριε, ευλογήσα στους πέντε άρτους εν τερίμω κλπ. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους και τους εξ αυτών, λέει, μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου, αγίασον. Όσοι, λέει, Κύριε, μεταλάβουν, δηλαδή λάβουν και φάνε αυτό τον άρτο, αγίασέ τους. Θα έπρεπε, αν έτρωγες σωστά τον άρτο ή το ψυχουλάκι αυτό το λίγο, θα έπρεπε, αν το κάνεις σωστά, να αγιάσει η ζωή σου. Να γλυκαθεί όπως γλυκαίνει το ψωμί το κορμί, έτσι να γλυκαθεί και από τη χάρη του Θεού η ψυχή σου. Γι' αυτό είναι γλυκό, γι' αυτό είναι ψωμί. Για να νιώσει και η ψυχή σου ένα ψωμί, να γλυκαίνει μέσα σου. Και να πας μετά και να έχεις χαμόγελο στο παιδί σου. Και να έχεις χάδι στον άντρα σου. Και να έχεις αγάπη στην οικογένειά σου. Και όχι νεύρα. Άρα μη μου λες: εγώ, πάτερ, έχω και αυτό. Εγώ πήγα και εκεί. Ακούμπησα και εκείνο. Προσκύνησα και το άλλο. Και πήγα, προσκύνησα τον Άγιο. Ναι, και σπροξιές και σκουντιές και παρεξηγήσεις και αγκονιές και μελανιές. Και κάθεται ο άλλος πίσω από μια κολόνα. Και πάει ο Άγιος, η χάρη του Αγίου, και τον βρίσκει εκεί που κάθεται, χωρίς μπροξήματα, και λέει: δεν πειράζει, θα πάω τελευταίος. Όταν φύγουν όλοι, όταν βρω ησυχία, τι νόημα έχει? Πιάσε την ουσία. Πιάσε το νόημα αυτών των πραγμάτων που κάνεις. Μη ζεις την πίστη σου με τρόπο μαγικό και ειδωλολατρικό. Και μάλιστα ορθόδοξος να είσαι και να λες: είμαι ορθόδοξος, και να μην καταλαβαίνεις ότι ζεις ένα ψέμα, μια απάτη. Και να νομίζω ότι είσαι στο χώρο της πίστης, του θαύματος, του Θεού κλπ. Δεν είναι όμως αυτή η αλήθεια. Βλέπεις, ο προφήτης Ελισσαίος κρατάει την κάπα, τη μιλωτή του προφήτη Ηλία, και όλοι οι Άγιοι λένε: δεν πήρε την κάπα τόσο. Αυτό που πήρε πάνω του και ντύθηκε πάνω του ήταν το ήθος, το πνεύμα του προφήτη Ηλία, η ποιότητα της ψυχής του, η πίστη του, η φλόγα της καρδιάς του, η ποσότητα και η ποιότητα της προσευχής του, τα θαύματά του.
Αυτά είχε εις διπλούν. Αυτό ήταν το μεγαλείο και όχι Μιλωτή. Όχι Μιλωτή. Γι' αυτό και λέω ότι ό,τι έκανε ο προφήτης Ηλίας, διπλάσια όντως θα έκανε και ο προφήτης Ελισσίος. 7 θαύματα καταγράφονται του προφήτη Ηλίας στην Αγία Γραφή, του προφήτη Ελισσίου 14. Να μπείτε να τα διαβάσετε. Είναι πολύ ωραία. Είναι αυτά που σας λέω τώρα. Αν θυμηθώ να το πω και στο τέλος, Βασίλη, αυτό. Είναι από την Παλαιά Διαθήκη, με ερμηνεία και με σχόλια. Είναι ο έκτος τόμος από τις εκδόσεις Αδελφότητος Θεολόγων Σωτήρ. Και έχει κάνει τα σχόλια ο κύριος Βασιλιάδης, Νικόλαος Βασιλιάδης. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη να διαβάσεις αν δεν μπορείς ή δεν έχεις χρόνο το κείμενο ή την ερμηνεία του κειμένου, αλλά την εισαγωγή που έχει σε κάθε κεφάλαιο. Το έχει σαν ένα λόγο που ρέει, ας πούμε, σαν μια ιστορία που εξηγεί τι θα συναντήσει στο παρακάτω κεφάλαιο. Και εκεί τα λέει αυτά. Και έχει πολύ ωραίες εξηγήσεις. Από εκεί έχω πάρει, ας πούμε, ιδέες και τα μεταφέρω στη δική σου ζωή. Προσπαθώ δηλαδή. Προσπαθώ. Γι' αυτό λέει: υπήρχε ένας μοναχός, το Άγιο Όρος, που δεν είχε τίποτα στο κελί του. Δεν ήθελε να κολλάσει τίποτα. Τίποτα. Ούτε αυτό που λένε αγιωτικά, πραγματάκια, λιβανάκια, ιστορία. Τίποτα. Όσο μπορούσε πιο λιτά. Γιατί ήθελε, λέει, ο νους του να στρέφεται στο Θεό χωρίς τέτοια εμπόδια. Και κάθε τι που σκαλώνεις γίνεται εμπόδιο. Και ας είναι αυτό το εμπόδιο και το λιβάνι. Αν δηλαδή σε μια λειτουργία κολλήσεις το λιβάνι και πεις: πω πω Θεέ μου, τι κατάνοιξη είναι αυτή. Τι ευωδία είναι αυτή, τι ευωδία. Πού το βρήκατε αυτό το λιβάνι? Και αντί να σκεφτείς που λέει: κατευθυνθείτε η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Η προσευχή μου έχει το βάρος, όχι το θυμίαμα. Και εσύ κολλάς το θυμίαμα και λες: α, χωρίς αυτό το θυμίαμα εγώ δεν μπορώ να προσευχηθώ. Άρα η προσευχή σου δεν είναι αληθινή. Κολλάει στο λιβάνι. Άλλοι, όταν έχει σκοτάδι στην εκκλησία και έχει κατάνοιξη και σβήνουν τα φώτα, είναι το κάτι άλλο. Όταν τα ανάβουν, πω 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 χάλια. Γιατί ο Θεός έφυγε με τον πουλί το φως? Ο Θεός το πρώτο που έκανε ήταν το φως. Δηλαδή, όταν έχει πολύ φως, κοίτα, μεταξύ μας, και εγώ όταν κάνω αγρυπνίες, τα έχω όλα τελείως βιστά. Όλα, τίποτα, δεν βλέπεις τη μύτη σου. Μόνο κεράκια και καντιλάκια είναι. Αλλά, αν, λέω μέσα μου, αν τώρα ξαφνικά πατήσει ένας προβολής κατά λάθος και ανάψουν όλα τα φώτα της εκκλησίας, λες και είναι όλα, όλα, τέρμα. Θα μου φύγει η κατάνοιξη? Αν μου φύγει, δεν είχα αγγίξει το Θεό. Είχα αγγίξει, ξέρεις τι, το συναίσθημά μου. Το συναίσθημά μου, τη φαντασία μου, ψυχολογικά έτσι ζούσα όμορφα, αλλά όταν έχεις αγγίξει το Θεό, δεν πά να σου βάζουν φώτα, σκοτάδια, θορύβους, ζεις αλλού. Ζεις αλλού. Τέλος πάντων, από τη Μιλωτή του προφήτου Ελισσαίου πήγα σε αυτό. Του Ηλία, δηλαδή, που την άφησε στον Ελισσαίο. Σκέφτηκα αυτό, γιατί είναι ένα υλικό αντικείμενο. Έτσι, που λειτουργήσε στην ψυχή του σαν μια παρηγοριά, αλλά προχώρησε. Ο προφήτης Ελισσαίος. Και απόδειξη αυτού που σου λέω είναι ότι ο κόσμος νόμιζε τότε ότι όταν αναλήφθηκε ο προφήτης Ηλίας, ότι μετά αν τον ψάξουν, μετά από λίγο θα τον βρουν, ότι κάπου έπεσε. Δηλαδή, εντάξει, λέει, ανέβηκε το άρμα αυτό το πύρινο, αλλά πού πήγε? Κάπου θα πήγε παρακάτω και κάπου θα έπεσε. Όπως τα κάτι αστέρια που βλέπεις κάνουν την κίνησή τους και μετά λες, έπεσε τώρα το αστέρι. Και τους λέει ο Ελισσαίος, δεν έπεσε. Δεν θα τον βρείτε, μην ψάχνετε. Λέει, να ψάξουμε να βρούμε το σώμα του. Δεν θα το βρείτε, λέει. Δεν είναι ο προφήτης Ηλίας εδώ πλέον. Έχει φύγει. Είναι αλλού. Και του λένε, άσε μας να ψάξουμε. Λέει, ψάξτε. Ψάχναν, λέει, τρεις μέρες, πόσες 40 τόσα άτομα. Δεν βρήκαν τίποτα. Και σχολιάζει ένας Άγιος και λέει, άμα θες να βρεις, λέει, τον προφήτη Ηλία, μην τον ψάχνεις στα βουνά και στους λόφους. Ψάξε να βρεις τη ζωή του. Και κάνε την πίστη του, πίστη σου. Θα τον βρεις τότε. Κάνε την καρδιά του, καρδιά σου. Τη φλόγα της ψυχής του, κάνε τη δική σου φλόγα. Όσο αγαπούσε το Θεό, αγάπα τον και εσύ το Θεό, όσο αυτός. Μιμήσου τον προφήτη Ηλία και τότε θα τον βρεις. Ούτε στα βουνά, ούτε στους λόφους, ούτε στις παιδιάδες. Είδατε, γι' αυτό κάνουμε τον προφήτη Ηλία. Τις εκκλησίες όλες τα βουναλάκια είναι κάτι ξοκλήσια προφήτη Ηλία. Αλλά αυτός ο Άγιος λέει, δεν τον βρίσκεις εκεί αναγκαστικά. Αν δεν μιμηθείς τη ζωή του, δηλαδή, να μάθεις και εσύ να αγαπάς, να προσφέρεις, να θυσιάζεσαι για τους άλλους, να έχεις ζήλο στην ψυχή σου, τότε, λέει, θα αγγίξεις τον προφήτη Ηλία. Και ο Ελισσαίος, να το μυστικό, του πιάσε το πνεύμα. Και γι' αυτό, όταν έφυγε ο προφήτης Ηλίας, ο Ελισσαίος δεν κατέρευσε. Δεν διαλύθηκε η προσωπικότητά του. Δεν απελπίστηκε από αυτό το χωρισμό. Όποιο άνθρωπο αγαπάς και τον έχεις δάσκαλό σου στη ζωή, δάσκαλος είναι, ας πούμε, και μια γυναίκα ο άντρας της. Αυτό είναι ο δάσκαλος. Δηλαδή, στήριγμά σου, σε μαθαίνει πολλά πράγματα, σε στηρίζει, σε παρηγορεί, σε ενισχύει. Ένα πρόσωπο που αγαπάς και γίνεσαι κάπως μαθητής του. Δάσκαλος είναι ένας δάσκαλός σου, καθηγητής σου, ο πνευματικός σου, ο γέροντάς σου.
οποιοδήποτε άνθρωπο τον έχεις έτσι σαν υπόδειγμα, σαν στήριγμα, σαν βοήθεια στη ζωή. Το έχουμε ανάγκη αυτό, άνθρωποι είμαστε, ο ένας βοηθά τον άλλον. Αλλά το θέμα είναι να μην είσαι κολλημένος, αρρωστημένος σε αυτόν τον άνθρωπο, διότι θα έρθει η ώρα του χωρισμού. Και θα χωρίσεις. Θα σε αφήσει για κάποιο λόγο, είτε πρέπει να πάει κάπου αλλού, είτε πρέπει να φύγει, είτε πρέπει να φύγεις, είτε έρχεται και το τέλος, ο θάνατος. Και χωρίζεις. Το στήριγμα στα δεντράκια είναι για να βγάλουν τα δέντρα δικές τους ρίζες. Δεν στηρίζονται τα δεντράκια σε ένα ξύλο για να στηριχτούν μόνο σε αυτό για πάντα. Τότε θα είναι άρρωστα. Τότε θα είναι καχεκτικά. Τότε δεν θα μπορούν να αναπτυχθούν και να βγάλουν δικά τους κλαδιά, δικά τους φύλλα, δικιά τους σκιά, δικούς τους καρπούς. Θα είναι συνέχεια έτσι. Ασθενικά, καχεκτικά. Ένα μικρό παιδί, ας πούμε, που σου λέει, το κρατάς, του δίνεις το χεράκι να σηκωθεί, αλλά κάποια στιγμή λες μέσα σου, τώρα πρέπει να περπατήσει. Πρέπει να τον αφήσω. Όχι επειδή τον αντιπαθώ, τον μισώ, ίσα-ίσα επειδή τον αγαπώ, τον αφήνω. Άστον. Άστον να περπατήσει το παιδί μόνο του. Άστον να σταθεί στα πόδια του. Και ξέρεις, η αληθινή σχέση με κάποιον, εκεί φαίνεται, αν είναι ουσιαστικά όριμη σχέση. Και αν σε βοήθησε αυτή η σχέση, πώς θα το καταλάβεις? Από το χωρισμό, από την απομάκρυνση και από το θάνατο, από το μετά. Αν δεις πώς θα φερθείς μετά, θα καταλάβεις πόσο η σχέση σου με αυτόν τον άνθρωπο σε είχε βοηθήσει. Ας πούμε, πεθαίνει, παράδειγμα, πεθαίνει μια γυναίκα σου, ο άντρας, ας πούμε. Αυτόν τον αγαπούσε πάρα πολύ, τον είχε στήριγμά της. Και καλά έκανε, ο άντρας είναι. Γι' αυτό το παντρεύτηκε, για να στηρίζει ο ένας τον άλλον. Αλλά αν αυτή η σχέση τους είχε βαθύνει αληθινά, τους είχε μάθει να αγαπούν, να οριμάζουν, να έχουν ελπίδα, δύναμη στη ζωή, αντοχή, τότε θα έπρεπε και μετά το θάνατο του άντρα της να κλάψει. Να κλάψει σαν άνθρωπος. Πόσο θα κλάψει? Θα κλάψει μερικούς μήνες, αλλά μετά να πει ότι το καλύτερο μνημόσυνο στον άντρα μου, σε οποιοδήποτε, στο παιδί μου, στο συγγενή μου, στο φίλο μου, στο γειτονά μου, στο οποιοδήποτε, το καλύτερο μνημόσυνο είναι η δική μου, από εδώ και πέρα, όριμη πορεία. Το να πατάω στα πόδια μου. Σίγουρα τώρα που με βλέπει χαίρεται. Δεν χαίρεται όταν με βλέπει να κλαίω και να είμαι καθυλωμένος ή καθυλωμένη συνέχεια στη δική του σκέψη και να μην μπορώ να προχωρήσω στη ζωή. Η ζωή προχωρά. Δεν μπορεί να μείνεις πίσω. Έφυγε ο προφήτης Ηλίας. Μα ήταν Άγιος. Ναι, κλάψε. Αγάπα τον. Δεν σου πει κανείς να μην τον αγαπάς τώρα πλέον. Δεν σου πει κανείς να ξεχάσεις τα λόγια του, το παράδειγμά του, τη διδασκαλία του, την ωφέλειά του. Κράτα τα αυτά. Ζήσε τα. Αύξησέ τα. Πολλαπλασίασέ τα. Και φέρε τον προφήτη Ηλία στη ζωή σου μέσα από το παράδειγμα που θα ζεις κι εσύ. Αυτό είναι το καλύτερο μνημόσυνο. Σε κάθε Άγιο, σε κάθε συγγενή, σε κάθε άνθρωπο που αγαπούμε. Και στο πνευματικό μας. Μου κάνει εντύπωση, αυτό το λένε κυρίως, εσύ δεν ξέρεις ίσως από αυτά, γιατί δεν έχει σχέση με μοναστήρια πολύ, αλλά στα μοναστήρια η ποιότητα της σχέσης ενός πνευματικού με τα πνευματικά του παιδιά φαίνεται τότε, όταν φύγει αυτός από τον κόσμο. Τότε είτε αρρωστήσει και πάει στην άκρη, λόγω κάποιας σοβαρής ασθένειας, ή όταν πεθάνει. Τότε βλέπει κανείς τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, τι πέτυχε, ας πούμε, αν έκανε κάτι ουσιαστικό. Υπάρχουν δηλαδή περιπτώσεις που όταν ο γέροντας κάτι συμβεί και φύγει ή πεθάνει, διαλύεται το σύμπαν. Σκορπίζουν όλοι τους πεντανέμους, φεύγουν, τσακώνονται, παρεξηγούνται, διάφορα. Σε διάφορα μοναστήρια μιλάω, γενικά και αόριστα τώρα, έτσι. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο νου μου που θα πω. Και λες, καλά ρε παιδί μου, συγγνώμη, τόσα χρόνια τι μάθατε εδώ πέρα? Δεν μάθατε, ας πούμε, να προσεύχεστε? Γιατί φεύγετε? Η προσευχή καταργήθηκε? Δεν υπάρχει? Δεν μάθατε να έχετε αγάπη? Γιατί φεύγετε? Αλλά ξέρεις τι γίνεται? Όταν αυτά τα παθαίνεις, όταν κολλήσεις σε άνθρωπο. Μα λέει, ήταν Άγιος. Μα και Άγιος να είναι, γιατί κολλάς? Αφού και Άγιοι πεθαίνουν, μην κολλάς. Ο προφήτης Ελισσίος, όταν έφυγε ο προφήτης Ηλίας, ξέρεις τι έκανε το πρώτο? Πέρα από το κλάμα και από τη θλίψη του, στράφηκε αμέσως στο Θεό και του είπε, Θεέ μου, πού είσαι? Έλα εσύ να γίνεις το στήριγμά μου. Κύριέ μου, αναζητούσε το Θεό. Γιατί ήξερε ότι από εδώ και πέρα παρηγοριά του θα είναι η ευχή του προφήτου Ηλία και η σκέπη του και η αγάπη του, αλλά κυρίως ο Θεός. Ο Θεός που έκανε Άγιο και τον προφήτη Ηλία θα στηρίξει και τον προφήτη Ελισσαίο. Μην κολλάς ούτε στους Αγίους. Να κολλάς στο Θεό που έκανε τους Αγίους. Και οι Άγιοι μεσίτες είναι. Δεν είναι ο Θεός? Και ήταν ένα ωραίο παράδειγμα πάλι σε ένα μοναστήρι που όταν ο γέροντας αρρώστησε και πήγε τον είχαν στην άκρη, δεν μπορούσε ο άνθρωπος να έχει διοικητικά καθήκοντα κλπ. Μετά ήταν στο κρεβάτι και δεν καμία σχέση με το μοναστήρι ουσιαστική. Το μοναστήρι συνέχισε μια χαρά, λέει, και δούλευαν όλα ρολόι.
και υπήρξε ομαλά όλα η διαδοχή και αυτά, κανείς δεν έφυγε, όλοι αγαπημένοι, όλοι μονιασμένοι και λέγαν όλοι, είδες λέει αυτός ο γέροντας είχε συνάψει ουσιαστική σχέση με τα πνευματικά του παιδιά και τα ορίμασε στη ζωή του Χριστού. Τα έμαθε να πατούν στα πόδια τους, να αγαπούν τον Κύριο, να προσεύχονται και να μην έχουν εξάρτηση. Εξάρτηση θα πει να είσαι καθυλωμένος. Να μην μπορεί να κάνεις τίποτα μόνος χωρίς το πνευματικό σου ή χωρίς κάποιον άνθρωπο που είναι το στήριγμά σου. Δεν λέω να μην ρωτήσεις, να μην γίνεις μαθητής, να μην ταπεινωθείς. Εννοείται όλα αυτά χρειάζονται. Αλλά να μην φτάσεις στο σημείο να λες, εγώ δεν μπορώ χωρίς αυτόν. Αν αυτός δεν είναι δίπλα μου, εγώ δεν μπορώ να σταθώ. Τελειώσαν όλα. Ή πέθανε η γυναίκα μου, πέθανε ο άντρας μου, τρελάθηκα. Για μένα σβήσαν όλα. Τελειώσαν όλα για μένα. Γιατί τελειώσαν όλα για σένα? Η ζωή συνεχίζεται. Τι έμαθες τόσα χρόνια από τη σχέση σου με τη γυναίκα σου? Δεν έμαθες να παλεύεις? Δεν έμαθες να κάνεις υπομονή? Έχεις παιδιά, έχεις μέλλον, σε περιμένουν οι άλλοι, θέλουν τη βοήθειά σου. Πώς καταραίεις έτσι, πώς επιτρέπεις τον εαυτό σου και διαλύεσαι? Αυτό μου κάνει πολύ εντύπωση που το σχολιάζουν οι Άγιοι στον προφήτη Ελισαίο και τον Ηλία. Πρώτον, λένε ότι ακόμα και οι πιο άγιοι δεσμοί χωρίζουν κάποια στιγμή. Έτσι, οπότε πάρ' το απόφαση, λέει ότι όποιον και αν αγαπάς, όσο και αν τον αγαπάς, κάποια στιγμή θα χωριστείς. Οπότε να είσαι μέσα σου λίγο ψύχρεμος για όλα αυτά και προετοιμασμένος. Και δεύτερον, ότι όποιος στηρίζεται στο Θεό, αυτός πραγματικά έχει οριμάσει και έχει γίνει αληθινός μαθητής του δασκάλου του. Και αυτή η σχέση ήταν πιο υγιής και καλή, ας πούμε. Μου άρεσε αυτό. Μου άρεσε. Το παθαίνουμε όλοι οι άνθρωποι μας. Δεν σου κάνω παρατηρήσεις τώρα. Δεν σου κάνω παρατηρήσεις, γιατί κι εγώ το παθαίνω ή θα το πάθω ή δεν ξέρω τι θα συμβεί στο καθένα. Δεν μπορώ να λέμε μεγάλα λόγια για τίποτα. Είναι δύσκολες αυτές οι ώρες του χωρισμού. Βλέπεις, φεύγει ο Κύριος, αναλαμβάνεται στους ουρανούς, στέλνει το Πανάγιο Πνεύμα, οι μαθητές αισθάνθηκαν θλίψη από το χωρισμό του Χριστού, αλλά από εκεί και πέρα δυνάμωσε η ψυχή τους με την πίστη και συνέχισαν. Δεν καταρακώθηκαν, δεν διαλύθηκαν, έτσι, δεν απελπίστηκαν. Τους ορίμασε αυτή η σχέση, τους δυνάμωσε. Το ίδιο συμβαίνει με κάθε χωρισμό από κάποιο άνθρωπο που αγαπάς ή το παιδί σου, έτσι. Το αφήνεις να βγει στη ζωή, το αγαπάς. Από την πολλή αγάπη θες να το κρατάς όλο σπίτι ή δυνατόν. Ή θες συνέχεια να το δασκαλεύεις, να το ταντεύεις. Βλέπεις άλλος παντρεύεται, πάει 30-40 χρονών και η μάνα του μιλάει λες και είναι ακόμα μαζί. Δεν μπορεί να το πάρει απόφαση ότι αυτός ο χωρισμός δεν σημαίνει ότι το παιδί δεν την αγαπάει ή ότι αυτή δεν το αγαπάει. Ή το ότι δεν παίρνει τηλέφωνο κάθε μέρα αλλά την παίρνει μια φορά στο τόσο δεν σημαίνει ότι δεν την αγαπάει. Αγάπη υπάρχει και χωρίς πολλά τηλέφωνα. Ή το αντίθετο, μπορεί να σου μιλάνε κάθε μέρα στο τηλέφωνο και να το κάνει επειδή ξέρει ότι είσαι γκρινιάρης και σε παίρνει κάθε μέρα για να μην γκρινιάζεις. Και να μην είναι από αγάπη. Η ωριμότητα σε μια σχέση μαθητείας έγκυται σε αυτό. Στο να στέκεσαι στα πόδια σου, ταπεινά βέβαια, αλλά και να αναπτύσσεις τα χαρίσματά σου, τις δυνατότητές σου, να αναπτύσσεται η ψυχή σου και να μην μένεις συνέχεια καθυλωμένος σε αυτή τη σχέση με τον άλλον. Πολύ ωραία, ας πούμε, αυτά που τον Άγιο Ηλισαίο. Μ' αρέσανε αυτά που διάβασα. Ωραία εννοώ αυτά που διάβασα. Και με διδάξανε πολλά. Και λέω, μακάρι κι εγώ κάτι να πάρω. Και έλεγα στον Άγιο Ηλισαίο εκεί πέρα στην προσευχή μου, λέω, χάρισε μας και εμάς κάνα δώρο έτσι που και εσύ ζήταγες πολλά. Εμείς δεν θέλουμε να μας χαρίσει και διπλάσια, αλλά δώσ' μας και εμάς κάτι. Να του ζητήσουμε κάτι. Βασίλη Χατζηνικολάου, από σένα βασικά μπορώ να ζητήσω λίγη μουσική αυτή τη στιγμή για να πω στο τέλος τι έχω να ζητήσω. Βάλε μας ένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βασίλη Χατζηνικολάου που και σήμερα είναι μαζί μας με το χάρισμα που του χάρισε ο Κύριος της μουσικής και της δικής του, τα δικά του μουσικά κομμάτια που υπάρχουν και κυκλοφορούν στα CD που θα σας πούνε αν θέλετε στο τηλέφωνο, αλλά και τη μουσική που βάζει στην εκπομπή αυτή και μας παρηγορεί. Και μετά το μουσικό αυτό τελευταίο διάλειμμα. Και αφού πάρετε εσείς το 41-18-602 και 41-18-640 στο τηλέφωνο της εκπομπής να μου πείτε αν θέλετε κάτι, θα πούμε κάτι για το κλείσιμο και της σημερινής μας εκπομπής. Έλεγα λοιπόν στην προσευχή μου, λέω, Άγια μου Ελισέ, να σου ζητήσω και εσένα κάτι, όπως και εσύ ζήτησες κάτι. Δώσ' μας κάτι. Δεν ξέρω τι να σου ζητήσω, αλλά ζήτα μου. Και μου λέει ο Άγιος Ελισέος... Καλά από μένα ζητάς. Λέω βέβαια από σένα ζητάω, αφού είσαι προφήτης Άγιος και λοιπά. Μου λέει ναι, γιατί ζητάς? Γιατί εσύ του λέω και τα πήρε τη μιλωτή του προφήτη Ηλία. Τι τυχαίος είσαι? Και μου λέει εγώ πήρα τη μιλωτή του, την κάπα του και ντύθηκα. Εσύ μου λέει ξέρεις τι έχεις, και όλη η παρέα σου. Χριστιανοί, τι? Εσύ μου λέει ντύνεσαι τον Χριστό. Εσύ λέτε όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε. Και ζητάς από μένα που πήρα μια κάπα. Εσύ έχεις τον Χριστό ντυθεί. Είσαι
ανώτερος από μένα. Άκου τι μου είπε τώρα ο προφήτης Ελισσίος. Μου λέει ότι είμαστε εμείς, όχι εγώ προσωπικά, όλοι εμείς λέει οι πιστοί, οι χριστιανοί, είμαστε ανώτεροι από αυτόν. Και του λέω, για συνέχισε, δηλαδή τι, τώρα θα μας πεις. Ναι, λέει, εσύ είδες τον Χριστό. Εγώ δεν τον έχω δει. Ναι, του λέω, αλλά εσύ είσαι προφήτης. Εγώ είμαι προφήτης, μου λέει, αλλά πόσο προφήτευσα για ένα κομμάτι της ιστορίας. Εσύ, μου λέει, ξέρεις τα πάντα για το μέλλον. Δεν ξέρεις αύριο τι θα γίνει, αλλά ξέρεις τη ζωή της αιωνιότητος. Ξέρεις τι θα κάνει ο Θεός στον κόσμο. Ξέρεις για τη Δευτέρα Παρουσία. Ξέρεις για την αιώνια ζωή. Δεν είσαι προφήτης, μου λέει, που ξέρεις τα έσχατα. Την αιωνιότητα ξέρεις. Όχι για 10-20 χρόνια που προφήτευσα εγώ. Α, του λέω, ναι, μου λέει, μα εσύ κοινωνάς. Εγώ δεν κοινώνησα ποτέ τον Χριστό. Εσύ είσαι βαπτισμένος, έχεις το Άγιο Πνεύμα. Εγώ αυτά αμυδρά τα έβλεπα, τα προαισθανόμουν. Δεν τα απόλαυσα. Είσαι σε πλεονεκτικότερη θέση. Ε, τότε του λέω, δεν θα μου δώσεις τίποτα. Μου λέει, υπάρχει ένα πράγμα που μπορώ να σου δώσω. Ποιο? Τη μετάνοια, μου λέει, όλα αυτά που δεν καταλαβαίνεις και την επίγνωση της ευτυχίας που ήδη σου έχει δώσει ο Θεός και δεν την νιώθεις. Γιατί όταν έρχεται ένας πόνος και καταρακώνεσαι, σημαίνει ότι δεν έχεις καταλάβει ακόμα πόση δύναμη σου δίνει ο Θεός και δεν την αξιοποιείς αυτή τη δύναμη. Όταν έρχει μια θλίψη στη ζωή και σε πιάνει απελπισία και ψάχνεις να βρεις τα ντουλάπια που είναι τα χάπια σου που τα πήρες από την τελευταία φορά που έχεις κρίση πανικού, λες δεν κρατιέμαι να πάρω, και σου λέει ο προφήτης Ελισσαίος, δεν έχεις βρει ακόμα το μυστικό της προσευχής. Εγώ ζούσα στην Παλαιά Διαθήκη και η προσευχή μου είχε δύναμη. Εσύ τώρα, στην Καινή Διαθήκη, με βιβλία, με κουμποσκίνια, με ακολουθίες, με το ένα, με το άλλο, με παρακλήσεις, και δεν έχεις δύναμη από την προσευχή σου. Γιατί δεν το καταλαβαίνεις αυτό? Γιατί δεν αφήνεις τη δύναμη που είναι ήδη μέσα σου να ανατύλει, να ανθίσει στο πρόσωπό σου, στα χείλη σου, στα μάτια σου, και να έχεις χαρά, να έχεις δύναμη, να έχεις αισιοδοξία? Τα έχεις όλα αυτά. Τα έχεις. Δεν είναι πράγματα που θα στα δώσω εγώ, μου λέει ο προφήτης Ελισσαίος. Γιατί και εγώ από το Θεό τα παίρνω, αλλά εσένα στα έχει ήδη δώσει ο Χριστός. Αφού είσαι κοντά του, αφού τον αγαπάς, αφού προσεύχεσαι σε αυτόν, γιατί δεν ξυπνάει η ψυχή σου? Γιατί, λες εσύ, του λέω. Γιατί, λέω και εγώ, του λέω. Έχουμε μείνει στο γιατί. Κάνε προσευχή, είπα στον προφήτη Ελισσαίο, να μετανοήσουμε. Τότε κάνε μας αυτό το δώρο. Δώσ' μας μετάνοια, δώσ' μας συνέστηση, δώσ' μας επίγνωση, δώσ' μας αυτογνωσία, να καταλάβουμε τι μας γίνεται. Μου είπε ότι θα το κάνει. Δηλαδή όλοι οι Άγιοι, άμα τους παρακαλάς, έτσι λένε. Όλοι λένε, ναι, θα σε βοηθήσω. Τώρα τι θα γίνει, δεν ξέρω. Παρακαλέστε και εσείς στο Θεό και για τον εαυτό σας, παρακάλα τον και για μένα. Γιατί λέμε τόσα πράγματα και μετά θα περίμενε. Μου λέει ένας, μου στείλει ένα συναγράμμα, μου λέει, τόσα που λες, φαντάζομαι, λέει, πόσο ευτυχισμένος θα είσαι. Αφού τα λες, θα είσαι πολύ ευτυχισμένος. Και λέω, εδώ είναι του προφήτου Ελισσαίου η παρατήρηση που είχε δίκιο. Ενώ τα λέμε, δεν τα ζούμε. Ενώ λέμε τα μυστικά της ευτυχίας στον κόσμο, δεν έχουμε ευτυχία ίδιοι. Παράξενο πράγμα, ε. Λοιπόν, παρακαλέστε τον προφήτη Ελισσαίου. Παρακαλέστε τον προφήτη Ηλία. Παρακαλέστε όσους Αγίους θέλετε, όλους τους προφήτες. Αλλά να ξέρετε αυτό, πρέπει και εμείς να κάνουμε μια συνεργασία μαζί τους. Να συνεργαστούμε, να κινηθούμε κι εμείς, να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα του Θεού και να νιώσουμε κάτι από τη μεγάλη αγάπη που ήδη μας περιβάλλει, που ήδη έχει μπει μέσα στην καρδιά μας και περιμένει τη δική μας καλή προαίρεση για να βγει και στο χαμόγελό μας και στη δύναμη στη ζωή σου και στον πόνο σου και στη στεναχώρια σου και στη μοναξιά σου, και να καταλάβεις και να πεις, πού βγήκε τόση δύναμη από μένα? Και θα σου πει ο Θεός, δεν είναι δική σου, είναι εγώ που είμαι μέσα σου και σε παρηγορώ και σε στηρίζω. Εύχομαι να λάβουμε κι εμείς εις διπλούν τις δωρεές του Θεού, την αγάπη του βασικά, και όλα τα χαρίσματα που θέλει να μας χαρίσει ο Κύριος για να ζήσουμε θυσιαστικά και με αγάπη μεταξύ μας, μέχρι να καταλήξουμε εκεί που θα δούμε τον Κύριο όρημοι πλέον, πατώντας τα πόδια μας εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, που θα γίνουμε άνθρωποι τέλειοι και ολοκληρωμένοι στην αιώνια ζωή μαζί με τον προφήτη που σήμερα πήραμε αφορμές από τη ζωή του, με το δάσκαλό του και με όλους τους Αγίους. Καλή εβδομάδα, αγαπητοί μου φίλοι, και καλή αντάμωση την επόμενη εκπομπή, που θα πούμε κάτι που πάλι θα μας φωτίσει ο Θεός. Χαίρετε.